Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι πυρκαγιές καίνε τα δάση στη Νότια Καλιφόρνια. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ 3 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Το 1/4 των σχολείων της περιφέρειας του Λος Άντζελες έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, την ώρα που οι άνεμοι δυναμώνουν και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Οι συνθήκες του ανέμου σε συνδυασμό με τη ζέστη, την ξηρασία και το πράσινο που δεν έχει καεί καθιστούν το περιβάλλον επικίνδυνο. Ακόμη λοιπόν και αν βλέπετε ανοιχτούς δρόμους, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Πρώτα θα εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και κατόπιν θα επιτρέψουμε στον κόσμο να επιστρέψει στις εστίες του, τόνισε ο Δήμαρχος του Λος Άντζελες, Έρικ Γκαρσέτη. Οι πολύ δυνατοί άνεμοι πλησιάζουν στα επίπεδα του ανεμοστρόβιλου και δεν αναμένεται να κοπάσουν πριν από το Σάββατο. Λόγω του καπνού, οι αρχές έχουν ζητήσει από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να μην βγαίνουν έξω από τα σπίτια τους.